Μετά από 2 εβδομάδες μαραθώνιων διαπραγματεύσεων στη Βιέννη, η ιστορική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης φαίνεται πιο κοντά από ποτέ. Διπλωματικές πηγές, τόσο από την πλευρά των 5 και 1 ισχυρών κρατών, όσο και από το Ιράν, επιβεβαιώνουν ότι αναμένονται θετικές εξελίξεις εντός του επόμενου 24ωρου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκπέμπει η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης, που εκτιμά ότι αν και κάποια θέματα παραμένουν ανοιχτά, μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί άμεσα. Μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι τόνισε ότι οι επαφές ήταν πολύ θετικές και ότι παραμένει αισιόδοξος. Πιστεύω, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ότι προχωράμε προς την κατεύθυνση των πραγματικών αποφάσεων, γιατί υπάρχουν ορισμένα δύσκολα ζητήματα ανοιχτά. Η προοπτική συμφωνίας προκαλεί αναταράξεις στο Τελ Αβίβ. Μιλώντας στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη διεθνή κοινότητα θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Ο ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασχέτως αν υπάρξει συμφωνία. Ο πρόεδρος του Ιράν τέθηκε επικεφαλής μιας κινητοποίησης μίσους στους δρόμους της Τεχεράνης, όπου έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες και δεκάδες χιλιάδες άτομα φώναζαν «Θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ». Στόχος των συνομιλιών που ολοκληρώνονται στη Βιέννη είναι να αποδεχτεί η Τεχεράνη να αναστείλει μέρος του πυρηνικού της προγράμματος, με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών οικονομικών κυρώσεων.